Χαίρετε, είμαι ο Κωνσταντίνος Κορίκης. Είναι άλλη μία ενημερωτική εκπομπή του μυστικού γραφείου Έλικα και είμαστε εδώ με την κυρία Αθηνά Ραμπότα, η οποία θα μας μιλήσει και θα απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχουμε όλοι για την αγορά των ακινήτων. Κυρία Ραμπότα, γεια σας. Καλημέρα. Να πούμε εδώ ότι είμαστε χωρίς μάσκα, αλλά είμαστε τριπλοεμβολιασμένοι και οι δύο. Σωστά. Και το Έλικα απέτησε να έχουμε κάνει και PCR test πριν κάνουμε αυτό το γύρισμα. Οπότε, κυρία Ραμπότα, πείτε μας λίγο περισσότερα για το πώς πάει η αγορά ακινήτων γενικά. Γιατί ακούμε πολλά πράγματα, ακούμε βασικά ότι πάει καλά και λίγα πράγματα για την περιοχή που καλύπτεται, η οποία νομίζω είναι το Κολωνάκι, το κέντρο, είναι τα Εξάρχεια. Είναι οι περιοχές του κέντρου, Ανάκτορα, Κολωνάκι, Λυκαβητός, Εξάρχεια. Ωραία. Πείτε μας λοιπόν λίγο για την αγορά ακινήτων, αν πηγαίνει τόσο καλά όσο ακούμε ότι πηγαίνει. Και μετά μιλήστε μας λίγο για τις δικές σας περιοχές, ποια είναι ανερχόμενη, το Κολωνάκι παραμένει να είναι η γειτονιά, ας πούμε, η ακριβή που όλοι ξέραμε και η απλησίαστη για κάποιους. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά την αγορά που με ρωτήσατε, πηγαίνει όντως πολύ καλά. Πηγαίνει ανέλπιστα, μάλλον θα έλεγα καλά, παρόλη την πανδημία, την οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα, κάποιους εξωτερικούς παράγοντες από το εξωτερικό που επηρεάζουν τη σταθερότητα της χώρας και, και την ψυχολογία του αγοραστή και του πολιτή. Ναι. Είναι η αγορά πηγαίνει και δείχνει σημάδια ότι θα πάει πολύ 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 ψηλά. Okay. Χωρίς να ονειροβατούμε ή να οτιδήποτε, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι η αγορά των ακινήτων συνήθως κάνει κύκλους. Κάνει όντως είναι τώρα αυτό στο και πάνω πηγαίνει μέρος καλά του και, για τους και για τους Έλληνες, για τους πολίτες της χώρας, αλλά και για το ενδιαφέρον που υπάρχει αντίστοιχα και από πελάτες του εξωτερικού. Ωραία. Για μιλήστε μας λίγο για τις περιοχές. Για τις περιοχές να πούμε ότι, καλά θα σας ρωτήσω μετά και για το Έλικα, ότι ένα από τα, από τα χαρακτηριστικά πράγματα που κάνει το Έλικα ως μυστικό γραφείο είναι ότι έχει εξειδικευμένους συμβούλους ακινήτων, όπως εσάς, έτσι, που καλύπτεται μόνο συγκεκριμένη περιοχή. Περιοχές. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του γραφείου μας, γιατί και σε μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και να διαστήσουμε καλύτερα τι είναι στην περιοχή μας, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους εκεί, να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, δηλαδή δεν περνάς από την περιοχή, για παράδειγμα το Κολωνάκι, και εξαφανίζεσαι. Ακριβώς. Και ξαναπερνάς μετά από κάποιο διάστημα και λες «Γεια σας, είμαι ο Μεσίτης», ο οποίος θα σου πει «Οκ, πρώτη φορά σε βλέπουμε, δεν έχουμε...» Και ξέρετε πολύ καλά και τη γειτονιά, γιατί και τη γειτονιά, όταν αγοράζεις τα θετικά, τα αρνητικά της γειτονιάς, τα potential που υπάρχουν στην περιοχή. Ωραία. Είναι σαν στην περιοχή που μένεις. Έτσι κάπως το δουλεύουμε, ναι. Ωραία, για πείτε μας λοιπόν ό,τι νομίζετε ότι είναι καλό να υποθεί, γιατί Κολωνάκι, Εξάρχεια, περιοχή, κέντρο, Ανάκτορα, είναι ακόμα το κέντρο της Αθήνας, το οποίο δεν το είναι ομογενοποιημένο. Θεωρώ ότι το κέντρο της Αθήνας πριν κάνα 3-4 χρόνια, νομίζω ότι είχε πέσει κάπως η ζήτηση για το κέντρο. Είχαν φύγει σε διάφορα προάστια, βόρεια, νότια. Και υπάρχει κόσμος ο οποίος επιστρέφει. Βέβαια, ηλικιακά ο κόσμος του κέντρου ή αυτοί που ενδιαφέρονται, μάλλον να το θέσω, είναι γύρω από 35 με 40-45, είναι αυτή η ηλικιακή γκάμα. Είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν νεόδμητα ακίνητα, το γνωρίζουμε. Ναι. Αλλά είναι περιοχές οι οποίες έχουν αυτό το κάτι. Έχουν αυτό το. Δεν ξέρω πώς να το πω. Το κέντρο ανέκαθεν έχει μια γοητεία για κάποιους. Ακριβώς. Είτε έχεις μεγαλώσει το κέντρο, είτε όχι. Και βολεύει πάρα πολύ και αν δουλεύεις στο κέντρο και βολεύει πάρα πολύ και με τις μετακινήσεις πλέον, με το μετρό και βέβαια, το... Βέβαια, βέβαια. Και μιλάμε για ακίνητα που όχι μόνο... και για επενδυτικά ακίνητα ακόμη. Μιλάμε, αναφερόμαστε και σε αυτή την αγορά. Γιατί η αγορά, ιδιαίτερα των εξαρχείων, ενδείκνεται για επενδυτικά ακίνητα. Επενδυτικά ακίνητα, μιλάτε για τα Airbnb ή μιλάτε και για γραφεία, ας πούμε. Μιλάω για τα Airbnb. Επαγγελματικά ακίνητα, ίσως. Μιλάω περισσότερο για μισθώσεις, μακροχρόνιες. Α, κατάλαβα. Δηλαδή κάποιος αγοράζει ένα ακίνητο και το μισθώνει μακροχρόνια και έχει μια καλή, πολύ καλή απόδοση. Ωραία. Γιατί τα ενίκια έχουν ανέβει πολύ.
Για πείτε μας τώρα, εγώ έχω ακούσει ότι το έλεγε ένα μεγάλο μυστικό γραφείο. Ισχύει, 22 χρόνια είμαστε στην αγορά. Πείτε μας λίγο τι το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα μυστικά γραφεία. Υπάρχει κάτι που το διαφοροποιεί καταρχάς? Θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Είπαμε το πρώτο που το αναφέραμε πριν, ότι ο κάθε συνεργάτης έχει περιοχές συγκεκριμένες στις οποίες δουλεύει. Εξειδίκευση δηλαδή. Ακριβώς. Σε κάθε γειτονιά. Εκπαίδευση, συνεχής εκπαίδευση των συνεργατών. Υπάρχει κεντρικό σύστημα διαχείρισης των αιτημάτων των οποίων έρχονται είτε από πολιτές είτε από αγοραστές, όπου έχουμε συνεχής παρακολούθηση. Οπότε ξέρετε ανά πάσα στιγμή τι έχει υποθεί με τον κάθε δυνητικό πελάτη, από ποιον έχει υποθεί κτλ. Ακριβώς, ναι. Από πώς έχει έρθει ο συγκεκριμένος πελάτης στο γραφείο, είναι σύσταση, είναι μέσω διαφήμισης. Έχετε προώθηση προφανώς. Έχουμε προώθηση σε portals, εννοείται και του εξωτερικού. Σε portals του εξωτερικού ξέρω ότι έχετε επενδύσει πολύ στο digital marketing. Ναι, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των πελατών μας προέρχεται από το εξωτερικό. Λοιπόν, πείτε μας τώρα, γιατί πρέπει κάποιος αγοραστής ή πολιτής να χρησιμοποιήσει ένα μυστικό γραφείο? Μάλιστα. Γιατί να μην πάει να πουλήσει ή να ψάξει να βρει ένα σπίτι μόνος του. Έχω δει, υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα search και να βρει άπειρα σπίτια ή να βάλει και κάποια ανάρτηση στο Facebook, που έχω δει πάλι πολλούς και λένε πωλείτε κτλ. Γιατί κάποιος να χρησιμοποιήσει πρώτον ένα μυστικό γραφείο και σε συνέχεια κάποιον επαγγελματία σαν εσάς? Γιατί το να μπει στη διαδικασία μιας αγοροπολισίας, είτε από τη μεριά του πολιτή, είτε από τη μεριά του αγοραστή, θεωρώ ότι χρειάζεσαι μία επαγγελματική καθοδήγηση. Αυτό αφορά και τα γραφειοκρατικά, γιατί είναι πάρα πολλά τα χαρτιά τα οποία πρέπει να προσκομιστούν και προκειμένου να προχωρήσει η αγοροπολισία. Είναι ο Μεσίδης κάνει τον διαμεσολαβητή, ο οποίος βέβαια, λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, κάνουμε τον διαμεσολαβητή για να μείνουν ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές. Ακριβώς. Το ότι εσείς αν ήσασταν ο ιδιοκτήτης του ακίνητου και μου φαίνεται το ακίνητο, βέβαια θέλω να μείνετε και εσείς ικανοποιημένος, αλλά θέλω να μείνει και η άλλη πλευρά. Άρα θεωρώ ότι κάπου κρατάμε τις ισορροπίες και αν μη τι άλλο, οι συμβουλές ενός επαγγελματία μπορούν να σε γλιτώσουν από πολλούς μπελάδες στο μέλλον. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι τα ακίνητα είναι ίσως η μεγαλύτερη επένδυση που κάνει κάποιος. Ακριβώς. Για κάποιους είναι το όνειρο ζωής. Οπότε δουλεύουν, μαζεύουν χρήματα, δεν ξέρω, για να τα επενδύσουν σε ένα όνειρο ζωής. Οπότε χρειάζεται κάποιος επαγγελματίας με την ίδια λογική, δηλαδή που παίρνουμε ένα δικηγόρο παρόλο που μπορούμε να εκπροσωπήσουμε μόνοι μας θεωρητικά τον εαυτό μας. Ακριβώς. Δεν χωράνε λάθη. Είναι κρίμα να γίνουν λάθη. Απλά θέλει σωστό ψάξιμο από τη μεριά. Χρειάζεται πολύ σωστό ψάξιμο. Να βρεις τον επαγγελματία που σου ταιριάζει. Γιατί όπως προαναφέρατε, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ονομάζονται μεσίτες. Για πείτε μας τώρα με ποια κριτήρια αγοράζει ο Έλληνας στην Αθήνα? Κοιτάζει την τιμή, κοιτάζει την ηλικία του σπιτιού, κοιτάζει τη γειτονιά. Είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών που αναφέρετε. Και είναι και η τιμή, είναι και η κατάσταση του ακινήτου, η επαλαιότητά του, είναι η ανακαίνιση που μπορεί να έχει γίνει σε ένα ακίνητο και κατά πόσο είναι διατεθειμένος να πληρώσει την ανακαίνιση που έχει κάνει κάποιος άλλος. Είναι βέβαια το location. Είναι ένα συνδυασμός. Εσείς πιάνετε τον εαυτό σας καμιά φορά να πρέπει σε εισαγωγικά να προσγειώσει τον υποψήφιο αγοραστή ή πολιτή? Γιατί πολλοί από εμάς, ας πούμε, θέλουμε να πουλήσουμε κάτι, λέμε θέλω τόσο, δεν κατεβαίνω έτσι παρακάτω. Είναι υποψήφιοι αγοραστές που λένε θέλω μόνο καινούριο, από 5 έτη και λιγότερο κτλ. Λειτουργείτε και λίγο ως, ας το πούμε, ως... Αυτός που τους προσγειώνει. Ναι. Ναι, πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα στα πιο καινούργια, στα πιο καινούργια ακίνητα, τα οποία είναι αρκετά τσιμπημένες και λόγω... είτε είναι από κατασκευαστή, είτε είναι από πολιτή, ή από ιδιώτη, οι τιμές είναι αρκετά τσιμπημένες. Ναι. Οπότε προσπαθούμε, εμείς είμαστε αυτός που έχουμε το ρόλο του ισορροπιστή. Να ισορροπήσουμε... Ίσες αποστάσεις που λένε και στην πολιτική. Ακριβώς. Οπότε... Αυτό νομίζω είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα, να χρησιμοποιήσει κάποιος ένα μυστικό γραφείο και κυρίως ναι, κάποιο μυστικό γραφείο σαν το Έλικα, που εσείς ξέρετε τη γειτονιά, ξέρετε και πώς έχουν κινηθεί οι τιμές στο παρελθόν και βλέπετε ίσως κάποια πράγματα, δηλαδή ξέρετε ότι θα ανοίξει
ας πούμε, σταθμός του μετρό και μπορεί να πάρει αξία και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι όπως το είπατε, έτσι όπως το έχετε πει. Πολλές φορές βέβαια υπάρχει μία δυσαρέσκεια από τη μεριά, ας πούμε, ενός ιδιώτη. Ας παίρνουμε ένα παράδειγμα, έχουμε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι, όπου εμείς θεωρούμε σαν επαγγελματίες ξέροντας το, γιατί δεν, η τιμή είναι λίγο ανεβασμένη με αυτά. Μπορεί στην αρχή να υπάρξει μια δυσανασχετήσει ο ιδιοκτήτης, αλλά νομίζω αν του μεταφέρει στην εικόνα της αγοράς έτσι όπως είναι, θα σε ακούσει. Πρέπει να έχει με στοιχεία. Ακριβώς. Δεν μπορείς να πας να του πεις όχι, θα βάλεις στο σπίτι σου αυτή τη τιμή, γιατί έτσι το λέω εγώ. Ακριβώς. Έτσι δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία και νομίζω ότι ακούνε. Ακούνε και οι ιδιοκτήτες και υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Ωραία. Για πείτε μας λίγο κάτι που τουλάχιστον το αναρωτιούνται πάρα πολύ και έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα για το αν είναι καλή επένδυση τα ακίνητα. Δεν μιλάω μόνο σαν Airbnb, γιατί οι καταθέσεις είναι σε επίπεδα ρεκόρ, ο κόσμος δηλαδή έχει μαζέψει χρήματα. Είναι τα ακίνητα μια καλή επένδυση σαν Airbnb, σαν να τα πάρει κάποιος, ας πούμε, να τα ανακαινήσει και να τα νοικιάσει κτλ. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση. Βέβαια, παίζει ρόλο και η περιοχή που βρίσκεται ένα ακίνητο. Ναι. Για το πώς αν θα χάσει αξία ένα ακίνητο ή όχι. Αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση, γιατί υπάρχει ζήτηση. Νομίζω ότι και μακροπρόθεσμα η αγορά των ακινήτων είναι μια επένδυση η οποία, γιατί κάθε επένδυση μιλάμε για μακροπρόθεσμη επένδυση, είναι μια επένδυση γενικά που και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αποδειχθεί μια από τις καλύτερες. Ναι. Αποφέρει καλά κέρδη. Ναι. Ας πούμε τώρα, ας πάμε από την άλλη πλευρά. Θέλω εγώ να αγοράσω ένα σπίτι. Έρχομαι σε εσάς. Σας λέω τι θέλω, μου λέτε τι πρέπει να θέλω, με προσβιώνετε και τα λοιπά και μετά πάμε να δούμε ένα σπίτι. Πολλές φορές μπορεί να πάμε να δούμε και ένα σπίτι ίσως χωρίς την παρουσία κάποιου μεσίτη. Τι πρέπει να προσέξει ο αγοραστής πριν αγοράσει ένα σπίτι? Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάει να το δει μέρα. Για να δει την κατάσταση του ακινήτου. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί που σας λένε δεν μπορώ την ημέρα γιατί δουλεύω το απόγευμα και ναι, μετά. Ναι, και εμείς τους λέμε και τους συμβουλεύουμε, ιδιαίτερα αν είναι η πρώτη φορά που αγοράζουν ένα και να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ότι καλό είναι βρες λίγη ώρα να δεις το ακίνητο με το φυσικό φως. Για να δεις τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Από εκεί και πέρα, του λέμε το τι συμβαίνει στη γειτονιά. Τι υπάρχει στη γειτονιά, που αν είναι ένα ζευγάρι για παράδειγμα με παιδιά, λέμε ότι υπάρχει το σχολείο, υπάρχει ένα σταθμό, υπάρχουν διάφοροι που μπορούν να τους εξυπηρετήσουν στις καθημερινές τους ανάγκες. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε μπαίνοντας στην πολυκατοικία. Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει θέρμανση, δεν υπάρχει, υπάρχει σωστή επικοινωνία μεταξύ των ενίκων της πολυκατοικίας και προχωράμε στο διαμέρισμα όπου βλέπουμε την παλαιότητά του. Έχει γίνει κάποιο είδος ανακαίνησης, έχουν αλλαχθεί ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, υπάρχουν κάποια βάρη πάνω στο ακίνητο που πρέπει να τα ξέρουμε. Υπάρχουν τα κοινόχρηστα προφανώς που ρωτάμε όλοι και τι ένφια πληρώνει. Έτσι. Το ένφια είναι πάρα πολλά πράγματα. Πάμε τώρα από τη μεριά του πολίτη. Θέλω εγώ να πουλήσω το ακίνητό μου. Τι πρέπει να κάνω? Έχετε αποφασίσει ότι θέλετε να το δώσετε σε μεσητικό? Από ό,τι μας είπατε είναι μονόδρομος αυτή η απόφαση. Δηλαδή δεν έχω άλλη επιλογή. Και θα σας ακούσω. Ωραία. Λοιπόν, κάνετε μια καλή έρευνα των μεσητικών γραφείων της περιοχής σας, που θεωρείτε ότι μπορεί όντως να συνεργαστείτε και να έχετε ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα. Οπότε μου λέτε, από ό,τι κατάλαβα, να διαλέξουμε ένα μεσητικό γραφείο που είναι στην περιοχή ή που ξέρει την περιοχή. Okay. Δεν χρειάζεται να είναι στην περιοχή, αλλά να ξέρει καλά την περιοχή. Από εκεί και πέρα έρχεστε σε μια επαφή μαζί τους και αποφασίζετε το πώς θα συνεργαστείτε με το μεσητικό. Και αυτό σημαίνει είτε κάνουμε μια απλή συνεργασία, μια απλή ανάθεση στο γραφείο, είτε προχωράμε στην αποκλειστικότητα. Τι σημαίνει
Αποκλειστικότητα. Αποκλειστικότητα σημαίνει ότι το γραφείο διαχειρίζεται αυτό και μόνο αυτό το ακίνητο και το προωθεί και το δουλεύει και το διαφημίζει σαν να είναι το ακίνητο του συνεργάτη. Του μεσή. Σαν να είναι δικό του, ναι. Έτσι πρέπει να το δούμε. Και έτσι, έτσι θα πρέπει να είναι μια αποκλειστικότητα. Οπότε, πρακτικά αναλαμβάνεται και όλη τη διαδικασία. Έτσι, θα μιλήσω για το δικό μας γραφείο, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύουν οι αποκλειστικότητες στα, στα υπόλοιπα γραφεία. Έλικα, λοιπόν. Στο Έλικα, η αποκλειστικότητα σημαίνει ότι μας δίνει το ακίνητο και κάνουμε όλη τη δουλειά εμείς. Είτε αφορά γραφειοκρατία, ΤΑΠ, υποθηκοφυλάκιο, όλα αυτά. Και νομικό έλεγχο, που είναι κάτι συγκεκριμένο στις πολλές πολυκατοικίες με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, με τους ακάλυπτους και τους καλυμμένους. Ναι, υπάρχουν τέτοια πολλά θέματα. Ιδιαίτερα, εγώ τουλάχιστον στο κέντρο τα αντιμετωπίζω πολύ. Τα οποία μπορεί να σταματήσουν και μία πώληση, έτσι, αν δεν εννοείται. Και αν θέλει και ο αγοραστής να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν είναι από το εξωτερικό οτιδήποτε θέλει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα η αγοροπολισία, ναι, μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας. Από ό,τι κατάλαβα, λοιπόν, μου λέτε ότι, γιατί αυτό εγώ δεν το είχα διαπιστώσει, μου λέτε ότι παρόλο που έχουν γίνει φοβερά βήματα στην ψηφιοποίηση της χώρας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπάρχει ακόμα πολύ γραφειοκρατία, έτσι. Υπάρχει πάρα πολύ. Υπάρχει πάρα πολύ και νομίζω ότι λύνονται τα χέρια του πολίτη, δεν έχει να αγχωθεί για κάτι όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Πόσο δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιος ο οποίος θέλει να πουλήσει το ακίνητό του, ποιο είναι το... είναι στους 2 με 4 μήνες, δεν θα το πω, 6 μήνες θα είναι τα ακίνητα που είναι αρκετά πολύπλοκα, μπερδεμένα, είτε υπάρχουν κληρονόμοι, είτε κρεμούν κάποιες άλλες υποθέσεις. 2 με 4 μήνες θα έλεγα ότι είναι ένα διάστημα για να ολοκληρωθεί μια αγοροπολισία. Άρα θεωρώ λοιπόν... Πέρα από κάποια τυπικά χαρτιά, έτσι, φορολογική ενημερότητα κτλ., η μεγαλύτερη, ας το πούμε, πρόκληση ή αυτό που πρέπει να γίνει είναι ο νομικός έλεγχος του ακινήτου, έτσι, η άδεια οικοδομής, ας πούμε, που σε κάποια ακίνητα που είναι πολύ παλιά δεν υπάρχει, είναι δύσκολο να βρεθεί. Θέλει να αφιερώσει. Η οριζόντια ιδιοκτησία, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα τα παίρνουμε από τον πολίτη, αυτό το βάρος και το να χάσει χρόνο. Και χρήματα που θα πρέπει να πληρώσει, λογιστές. Όλο αυτό είναι, περιλαμβάνεται στην αποκλειστικότητα. Τα αναλαμβάνουμε εμείς. Μάλιστα. Τον φωνάζουμε στο τέλος να έρθει να υπογράψει. Ναι. Να δώσουμε τα χέρια. Και βλέπει και όλη αυτή τη στίβα χαρτιών που έχετε μαζέψει. Ναι, και λέει: Πω, Θεέ μου, τι έχω γλιτώσει. Ναι. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι έχετε και ραντεβού συνεχώς. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή και μαζί σας και με το. Με το Έλικα. Ωραία. Είτε επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, την οποία την έχουμε ανανεώσει και νομίζω ότι έχει μια από τις καλύτερες μηχανές αναζήτησης με ξεκαθαρισμένα φίλτρα, δηλαδή θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είτε πολίτη, είτε αγορά. Για να καταλάβει δηλαδή και κάποιος πώς είναι η γειτονιά, η αγορά, οι τιμές, όλα αυτά βέβαια, τα πράγματα. Ναι, να πάρει και ο ίδιος ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη γεύση για το τι μπορεί να περιμένει. Ακριβώς. Η ιστοσελίδα λοιπόν είναι. www.elika.gr. Οκ, Έλικα με 2L. Με 2L, ναι. Είτε μας καλεί στο τηλέφωνο το 210-3470-654. Οπότε καλεί και ζητάει αν είναι. Είτε βέβαια έρχεται και από το γραφείο, να το γνωρίσουμε και από κοντά. Ωραία. Αν λοιπόν πρόκειται για κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται για το κέντρο, ποιον καλεί στο 210-3470-654, ποιον ζητά. Καλεί λοιπόν στο γραφείο και ζητάει είτε εμένα, την Ρομπότα Αθηνά. Την κυρία περιοχή. Λοιπόν, Ρομπότα Αθηνά Ρομπότα ζητά. Αθηνά, ναι. Ακριβώς. Και εσείς θα τον παραπέμψετε. Θα τον καθοδηγήσω ανάλογα με βάση τις ανάγκες του και το τι ψάχνει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.